Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που έλαβε διαστάσεις το τελευταίο διάστημα λόγω του ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νόμος που ψήφισε η Βουλή για τη θεσμοθέτηση του πλαισίου για την υποχρεωτική ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσω του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί και εξηγήσεις, ακόμα και επεξηγήσεις, κάνουν όχι μόνο καλούς φίλους, αλλά αποτρέπουν και παρεξηγήσεις και άλλα χειρότερα, εδώ είμαστε για να δώσουμε το βήμα και λόγο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Πρώτα θα πάμε στους δικηγόρους Λάρη Βραχίμη και Δημοσθένη Στεφανίδη, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν τα σημεία πρόνοιας άρθρα του νόμου που προκαλούν ανησυχίες στους γονείς, οι οποίοι δεν αποκλείεται μάλιστα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο για τη συνταγματικότητα του νόμου. Κύριε Βραχίμη, κύριε Στεφανίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σα. Λοιπόν, κύριε Βραχίμη, ξεκινώ με εσάς, διότι βλέπω ότι και οι γονείς συγκεντρώνουν υπογραφές σε όλες τις πόλεις. Να αντιληφθούμε ακριβώς πού εστιάζεται η ανησυχία τους, οι ενστάσεις τους ενδεχομένως είναι για το νόμο που ψήφισε η Βουλή. Συζητάμε για την προσέγγιση του Υπουργείου ή τι διδάσκεται αναλόγως στις τάξεις σήμερα. Έτσι να το δούμε για να αντιληφθούμε. Ακολουθεί βεβαίως και ο Υπουργός Παιδείας αλλά και η Επίτροπος του Παιδιού. Για να το συζητήσουμε, να το εξελίξουμε, να μην υπάρχει κάτι, αν υπάρχει παρεξήγηση ή αν δεν υπάρχει και θα προσφύγετε στο διοικητικό, θα μας το πείτε. Ναι, είναι δύο τα θέματα. Το ένα αφορά τον ίδιο τον νόμο mm-hmm. Που έχει ψηφίσει η Βουλή. Το δεύτερο αφορά ενστάσεις που έχουν κάποιοι γονείς σε σχέση γενικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. Μιλούμε δηλαδή για δύο διαφορετικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον νόμο, μιλούμε για έναν νόμο ο οποίος είναι αντισυναγματικός. Υπάρχει σχετική νομάτευση της νομικής υπηρεσίας. Η Βουλή του εψήφισε γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αντισυναγματικό νόμο. Αυτές είναι απαράδεκτες πρακτικές. Να υπενθυμίσω ότι μιλούμε για βουλευτές οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα βουλευτή, αφού επιβεβαίωσαν πίστη στο Σύνταγμα και παρόλα αυτά συστηματικά προχωρούν σε παραβίαση του Συντάγματος, όπως στην περίπτωση αυτή. Με το να θέλουν να λαμβάνουν εξουσίες που δεν τους ανήκουν. Αυτές οι εξουσίες καθορισμού του αναλυτικού προγράμματος είναι εξουσία που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και στη διοίκηση, όχι στη Βουλή. Τούτος ο νόμος είναι προβληματικός, διότι παραπέμπει και υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας να υιοθετήσει αυτό που ονομάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είμαι σίγουρος αν οι βουλευτές, όταν ψήφιζαν τον νόμο, είχαν κοιτάξει ποιοι είναι αυτοί οι κανονισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές. Να σας πω όμως ότι λίγο μετά την ψήφιση του νόμου έγινε σ' άλλο στην Αγγλία. Και έγινε σ' άλλο στην Αγγλία γιατί βγήκαν στην επιφάνεια λεπτομέρειες αυτών των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΗ από το 2010, οι οποίες λένε το εξής πολύ απλό. Τα παιδιά λένε είναι σεξουαλικά όντα από τη γέννηση τους. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σεξουαλικά όντα από τη γέννηση. Θα πρέπει συνεπώς να διδάσκονται μαθήματα σεξουαλικότητας από την νηπιαγωγείο. Έχουν μάλιστα και οδηγόν ως προς τα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να διδάσκονται και αυτά περιλαμβάνουν τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση σε παιδιά 2, 3, 4 χρόνια. Να. Άρα η οδηγία που δόθηκε από τη Βουλή είναι ότι αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οφείλει να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας. Στην Αγγλία έγινε σάλος, υποχρεώθηκε να τοποθετηθεί το Υπουργείο Παιδείας και να πει ότι δεν ακολουθά αυτόν τον οδηγό. Ακολούθως έκαμε και ανακοίνωση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζητώντας επανεξέταση όλων των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να βεβαιωθούν ότι αυτός ο οδηγός δεν ακολουθείται. Στη δική μας την περίπτωση υποχρεώσαμε παράνομα, αντισυνταγματικά, αυθαίρετα η Βουλή του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει έναν οδηγό με τον οποίο, αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η πεποίθησή μου, διαφωνεί η πλειοψηφία των γονιών. Άρα, σε αυτόν το κομμάτι, ασφαλώς χρειάζεται η παρέμβαση του δικαστηρίου. Τα πράγματα θεωρώ ότι είναι απλά. Πρόκειται περί ενός νόμου ο οποίος είναι προδήλωσης αντισταγματικός και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το δικαστήριο. Κύριε Βραχίμη, μια λεπτομέρεια ουσιαστική. Επειδή μπορεί να μην ψηφιζόταν αυτός ο νόμος και το Υπουργείο βεβαίως που έχει την αρμοδιότητα, είναι η αρμόδια αρχή για αυτό το μάθημα, λαμβάνοντας πάντα να είναι η βάση του οι κατευθυντήριες γραμμές, διότι δεν είναι υποχρεωτικό και στο νόμο όπως το διαβάζω τώρα να λαμβάνει, λέει, η βάση της κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Εθνών, με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης κλπ. Όλα αυτά για να αποφασίζει το ίδιο το Υπουργείο, αντιλαμβάνομαι, τι κάνει σε εμάς. Σωστά. Τι δεν είναι διότι... αυτό που λέει ο νόμος. Ναι. Ο νόμος είναι πολύ σαφής. Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να ακολουθούν. Ναι. Στην Αγγλία έγινε επανεξέταση του θέματος, διότι ελήφθηκαν υπόψη στον καθορισμό του προγράμματος.
Θεωρήθηκαν τόσο απαράδεκτες που και το γεγονός και μόνο ήταν μέσα στο υλικό του υπονελήφθηκαν υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας στον καθορισμό του προγράμματος εκεί, θεωρήθηκε λόγος να γίνει επανεξέταση ολόκληρου του προγράμματος. Είναι θέμα αρχής. Ιδεολογικό. Δεχόμαστε ότι τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα από τη γέννηση του ή όχι. Δεν το δέχεσαι, τότε ο νόμος αυτός πρέπει να κυρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα εσείς, εκπροσωπώντας βεβαίως γονείς που ανησυχούν, το ζήτημα είναι η προσφυγή είναι για την συνταγματικότητα του νόμου ή για το αυτό που λέει το άρθρο που έχει να κάνει με την παροχή ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, δηλαδή η 4.1, 4.2 και 4.3. Μα, η ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι αυτό το οποίο προβλέπει ο οδηγός του πόλου. Ναι. Αυτόν ακριβώς επιβάλλει ο νόμος και ο οδηγός του ΠΟΕ λέει ότι αυτό που κάνετε μέχρι τώρα που ήταν διαπαιδαγώγηση για θέματα ενημέρωσης των παιδιών για θέματα σεξουαλικής φύσης, ιδίως για θέματα ασφάλειας από τη σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη κτλ. Αυτά δεν είναι αρκετά, διότι τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα και θα πρέπει να τύχουν ανάλογης εκπαίδευσης. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτά προβλέπει ρητά ο οδηγός και αυτόν τον οδηγό επέβαλε η Βουλή. Αυτή η νόμη, όταν αντιλαμβάνομαι, επιχειρεί να συσταθεί, να θεσπιστεί ένας νόμος, προκειμένου το προήμιο έχει 15 επειδή σε αυτό το νόμο, τα οποία έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστος με άλλους νόμους, που επιβάλλουν ακριβώς την υποχρέωση να διασφαλίσουμε, να οχυρώσουμε τα παιδιά μας από τη σεξουαλική κακοποίηση, που είναι και το στοιχείο. Άρα, το θέμα δεν ξέρω είναι αν ο νόμος αυτός επιβάλλει ακριβώς τι θα συζητηθεί ή τι θα εξελιχθεί στις σχολικές τάξεις αναλόγως βαθμίδας. Ή αναφερείται από την αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο αυτό. Και το δεύτερο που θα συζητήσουμε, κύριε Στεφανίδη, έχει να κάνει και με την υποχρεωτικότητα του μαθήματος που γίνεται συζήτηση. Θα ακούσουμε και την Επίτροπο του Παιδιού σε λίγο από αυτό πώς εννοούσε ότι τα παιδιά δεν μας ανήκουν, υπό την έννοια ότι δεν είναι περιουσιακό μας στοιχείο. Άρα υπάρχουν και υποχρεώσεις κλπ. Εσείς τι λέτε, υπάρχει και μια απόφαση, μας είπε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αν είναι υποχρεωτικό ή όχι αυτό το μάθημα. Ναι, κυρία Σάβα, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με αυτό το θέμα. Υπάρχει απόφαση κατά Γερμανίας, κατά Ισπανίας, κατά Δανίας. Η κυρίως απόφαση είναι η λεγόμενη υπόθεση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη Δανία. Είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 1976, ναι, όπου εκεί οι γονείς ήθελαν να ζητούσαν τα παιδιά τους να διαπαιδαγωγηθούν είτε τα ίδια κατοίκον στο σπίτι είτε να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Και μπορούσαν εκεί, παρεχόταν αυτή η δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Και ήρθε και αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε τα παιδιά σας να τα κρατήσετε σε κατοίκον εκπαίδευση, το συγκεκριμένο μάθημα είναι υποχρεωτικό. Προσοχή όμως, υπό τις εκεί περιστάσεις και δεδομένα. Εκεί δηλαδή ο τρόπος της διαπαιδαγώγησης, της εκπαίδευσης του συγκεκριμένου μαθήματος ήταν γενικός, ουδέτερος, επιστημονικός και κριτικός. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι εισαγάγουμε στην ύλη για να μάθουν τα παιδιά. Διότι μιλάμε για εύπλαστα όντα, μιλάμε για άτομα τα οποία διέπονται από το στοιχείο της ανηλικότητας, δηλαδή έχουν ατελή ψυχοπνευματική ανάπτυξη, λογικό, δεν έχουν την ίδια κριτική ικανότητα που έχουν οι ενήλικες, είναι εύπιστα, μετάβλητα τα παιδιά μας. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία άπτονται της φύσης τους. Άρα το σχετικό υλικό θα πρέπει να συνάδει με τη φύση, την εγγενή της κάθε βαθμίδας οριμότητας του κάθε παιδιού. Και εκεί ακριβώς αυτό που είπε το δικαστήριο ήταν ότι εκεί είχαμε να κάνουμε με το ζήτημα των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών και εκτρώσεων. Είπε δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει υπερβολικός ρυθμός γεννήσεων τέκνων εκτός γάμου, αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές εκτρώσεις, τίθεται ζήτημα όσον αφορά τα αφροδίσια νοσήματα και θα πρέπει όσον αφορά τη σεξουαλική, αλλά προσοχή, η σεξουαλική όμως διαπαιδαγώγηση είπε να μην οδηγεί σε έξαρση ενασχόλησης των παιδιών με αυτού του είδους την αγωγή, ούτε να οθεί τα παιδιά να τα πονηρεύει για να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Να τα εξωθεί να επιδίδονται σε τέτοιες πρακτικές, ούτως ώστε να είναι ασύμπατες με τη φύση τους. Να τα προστατεύει. Και εκεί έγινε δεκτό, συγγνώμη, και εκεί έχει γίνει δεκτό ότι ακούστηκαν και οι γονείς. Μάλιστα. Είπε τώρα, ότι δεν αντίκειται όσον αφορά το δικαίωμα των γονέων, το οποίο εδράζεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όσον αφορά το ημεδαπό, το εγχώριο δίκαιο
στο άρθρο 20 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσης στη Σύμβαση του Παιδιού, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει κριθεί ότι αποτελεί ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο με βάση τις συνθήκες της Λισαβόνας. Υπάρχει και απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2014 και έχει το ίδιο κύρος με τις συνθήκες. Επίσης υπάρχει και το άρθρο 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου. Μάλιστα, ναι, επειδή δεν τα καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, τα γνωρίζετε εσείς βέβαια αυτά τελικά και έτσι να ολοκληρώσουμε, κύριε Βραχίμη, βάζοντας σε μια σειρά τα πράγματα. Επειδή θα ξεκινήσει αυτός ο νόμος που και να γίνει έτσι η προσφυγή, μπορεί να μην κριθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ως εκπρόσωποι γονέων, ως νομικοί, επειδή είπαμε ακολουθεί και η Υπουργός, τι είναι αυτό που θέλετε για να διασφαλίσετε ή να διασκεδάσετε τις ανησυχίες των γονιών σε σχέση με την επόμενη σχολική χρονιά, για αυτό που θα διδαχθούν και μας έχει πληροφορήσει η Υπουργός μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου Φωνή για την, σεξουαλική, για την κακοποίηση παιδιών, ότι θα είναι α, β, γ το τι θα διδαχθούν τα παιδιά. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στην Υπουργό που ακολουθεί? Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς να δοθεί το αναδυτικό πρόγραμμα. Πρέπει να σας πω ότι μιλώντας με γονείς, κανένας δεν διαφωνεί με το να υπάρχει διδασκαλία στα παιδιά για προστασία τους από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Νομίζω ότι αυτό γίνεται με ευαισθησία. Η συνθήκη του Λανζαρότη όμως λέει ότι αυτά γίνονται κυρίως από τους γονείς ή σε συνεργασία με τους γονείς. Ο νόμος λέει ότι αποκλείει εντελώς τους γονείς από οποιαδήποτε εμπλοκή στον καθορισμό του συγκεκριμένου προγράμματος. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται να δοθούν λεπτομέρειες για το υπόλοιπο μάθημα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, όπως είναι για παράδειγμα θέματα κατήχησης, για θέματα της ιδεολογίας του φύλου, για την οποία η πλειοψηφία των γονιών λογικά θα πρέπει να έχει τεράστιες ενστάσεις αν αυτά μπουν στο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικότητας. Αυτά τα θέματα θα πρέπει αναλυτικά να δοθούν στους γονείς και θα πρέπει να γίνει σεβαστό το αίτημα. Όποιο γονιό διαφωνούν με ορισμένα κομμάτια του προγράμματος που αφορούν θέματα σεξουαλικότητας, όχι θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, αλλά γενικά σεξουαλικότητας, αυτά να γίνουν σεβαστά και να επιτραπεί η εξαίρεση αυτών των παιδιών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βραχίμη, κύριε Στεφανίδη και εσάς για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πάμε